Με τραγικό τρόπο έπεσε η αυλαία στο θρίλερ της εξαφάνισης του 82χρονου Νίκου Δερμιτζάκη, που ήταν αγνοούμενος εδώ και 10 ημέρες. Ένας αγρότης που πήγε στο χωράφι του το απόγευμα της Τρίτης οδηγήθηκε από τη δυσοσμία στη θλιβερή αποκάλυψη, καθώς όπως φαίνεται το θύμα είχε αναζητήσει καταφύγιο στην αποθήκη του κτήματος. Αμέσως σήμανε συναγερμός και το σημείο απέκλεισαν αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι το πτώμα που είχε εντοπιστεί ανήκε στον αγνοούμενο. Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας μέχρι αργά το βράδυ σε αγροτική περιοχή των Γουρνών, καθώς το σημείο που βλέπετε πίσω μου εντοπίστηκε ισορρός ενός άνδρα. Επί τόπου βρέθηκε και η ιατροδικαστής που πραγματοποίησε αυτοψία από κοινού με τους αξιωματικούς του τμήματος Χερσονήσου. Τα ίχνη του Νίκου Δερμιτζάκη είχαν χαθεί την προηγούμενη Κυριακή. Οι άνθρωποι που τον είδαν για τελευταία φορά είπαν στους αστυνομικούς ότι καθόταν στην αυλή του συγκροτήματος διαμερισμάτων, όπου είχε καταλύσει για να περάσει τις διακοπές του με το θετό γιο του. Τα καλέσαμε την αστυνομία μετά από λίγο και μέχρι να έρθει πήρα εγώ το γιο του μετά μια φωτογραφία δικιά του. Ρωτήσαμε μήπως τον είδε κανείς και τότε μας είπαν όντως ότι τον είδανε λίγο παραπέρα εδώ και είχε μπει μέσα ένα οικοδομή που φτιάχνεται. Του είπε ο άνθρωπος από εκεί πέρα που πας παππού, από εδώ να διέξω, ξαναγύρισε πίσω. Διέξω, δεν τον είδε κανείς άλλος. Παρά τις πολυήμερες έρευνες αστυνομικών, πυροσβεστών της Τρίτης ΕΜΑΚ και εθελοντών, με σκύλο ανιχνευτή ακόμη κεντρών, ο 82χρονος, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, παρέμενε άφαντος μέχρι χθες. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο ιατροδικαστικός έλεγχος, ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες, όσο και ο χρόνος θανάτου του 82χρονου.